Για γενοκτονία των γιαζιτιτών στην Συρία και το Ιράκ από τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού κράτους κάνουν πλέον λόγο τα Ηνωμένα Έθνη. Ανεξάρτητοι ερευνητές του ΟΗΕ υποστήριξαν την Πέμπτη ότι επιδιώκεται ο αφανισμός τους, γι' αυτό και ανακοίνωσαν από την Γενέβη ότι κατατέθηκε αναφορά στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Η κακοποίηση από την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος Ανδρών, Γυναικών και Παιδιών της κοινότητας των Γεζίτη συνιστά γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου. Η γενοκτονία εξακολουθεί να συντελείται. Από την ημέρα της επίθεσης στο Σινζάρ μέχρι και σήμερα, το Ισλαμικό Κράτος έχει έντονα προσπαθήσει να εξοντώσει τους γιαζιντίτες μέσω δολοφονιών, σεξουαλικής εκμετάλλευσης, δουλείας, βασανιστήριων, απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης και βίαιης μεταφοράς, προκαλώντας τους σοβαρές σωματικές και ψυχικές βλάβες. Η έκθεση των ανεξάρτητων ερευνητών του ΟΗΕ κάνει έκκληση στις μεγάλες δυνάμεις για να διασώσουν τουλάχιστον 3.200 γυναίκες και παιδιά που ακόμα κρατούνται από την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος. Ο συνολικός αριθμός των γιαζιτιτών εκτιμάται στις 400.000.